Γεια σας. Η εκπομπή Εφορία σήμερα συνεχίζει με την ίδια ομάδα θεμάτων που έχουμε ξεκινήσει πριν από λίγες εκπομπές και δεν είναι άλλη με το έδαφος. Με το έδαφος που καλλιεργούμε διάφορα φυτά. Σήμερα το θέμα έχει να κάνει με τη βελτίωση των εδαφών και τα προβλήματα που δημιουργούνται καμιά φορά από ορισμένο από τη μηχανική σύσταση του εδάφους στα φυτά, πώς θα τη διορθώσουμε όταν δεν βοηθάει την ανάπτυξη των φυτών και επίσης όταν τα φυτά εξαντλούνται ή από τη φύση τους δεν έχουν πολλά θρεπτικά στοιχεία, πώς μπορούμε να προσθέσουμε εμείς ορισμένα πράγματα ή να εφαρμόσουμε κάποιες μεθόδους που θα βελτιώσουν το περιεχόμενο στα θρεπτικά στοιχεία και βεβαίως στη συνέχεια την παραγωγή. Ξεκινάμε με τη μηχανική σύσταση, να βγάλω μια φωτογραφία που δείχνει ένα τρόπο λίπασης που λέγεται υδρολίπαση, διαλύουμε το λίπασμα μέσα στο νερό και ποτίζουμε τα φυτά γύρω-γύρω και δίπλα από μένα βλέπετε επάνω-επάνω είναι το μπουκαλάκι χωρίς να βάζουμε και το όνομα του λιπάσματος που πέφτει. Απλώς γιατί πάμε να κάνουμε. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να μπούμε κανονικά στο θέμα. Καταρχάς έχουμε εδάφη τα οποία είναι μουδερά. Τα λέμε, χαρακτηρίζουμε σαν ελαφρά, τα έχουμε ήδη πει αυτά σε προηγούμενη εκπομπή. Είναι αφράτα και αρκετά χαλαρά. Συνήθως τα βρίσκουμε πολύ σε θερμά κλίματα και γιατί εκεί δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες να δημιουργούν τέτοια εδάφη. Βοηθούν σε τέτοια εδάφη, βοηθάει ένα τέτοιο έδαφος να μπει μέσα ο ήλιος, το νερό, αλλά και ο αέρας, θετικά πράγματα για ένα φυτό για να αναπτυχθεί. Βεβαίως έχουν ένα μειονέκτημα, επειδή περνάει εύκολα το νερό και ξεπλένεται, δεν έχει πολλά θρεπτικά στοιχεία και επίσης έχει ένα πρόβλημα ότι μεταβάλλει εύκολα τη θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ζεστό καιρό εύκολα θα ζεσταθεί και όταν είναι πολύ ψηλή η θερμοκρασία μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο έδαφος ή να χαθεί και το νερό. Και το άλλο είναι το χειμώνα που συγείται πιο νωρίς από τα άλλα. Δεν μπορούν, επειδή είναι ελαφριά τα χωράφια και χαλαρά, δεν μπορούν να σταθούν ρίζες και σε τέτοια εδάφη λίγα φυτά μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε παρά να εμπλουτίσουμε με αρκετή οργανική ουσία αυτά τα εδάφη για να μπορέσει να βελτιωθεί η σύστασή τους. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία που είναι ένα κοκκινόχωμα, ένα αργυλώδες χώμα, το οποίο σε αυτά τα λέμε έτσι γιατί έχει πολύ περισσότερη ποσότητα αργύλου, είναι βαριά χώμα. Χώματα, αν και έχουν πλούσιες θρεπτικές ουσίες που δυσκολεύονται όμως να τα πάρουν τα φυτά γιατί και η σύσταση κόκκινη είναι ο ένας πολύ κοντά στον άλλον και δεν μπορούν εύκολα να το αδελίσουν στο νερό για να τα πάρουν τα φυτά. Γενικά είναι αφιλόξενα αυτά τα εδάφη για τις ρίζες και μπορεί να πάθουν και ασφυξία και όταν προχωρούν σε μεγάλο βάθος επειδή δεν περνάει εύκολα ο αέρας ξεραίνονται. Και αυτά εμφανίζουν θερμά κλίματα και ιδιαίτερως αυτά τα οποία επικρατεί υγρασία. Το μειονέκτημα είναι ότι οι ρίζες δεν μπορούν σε αυτά τα εδάφη να απορροφήσουν το νερό και πολύ δύσκολο ο αέρας και το φως προχωράει μέσα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το διορθώσουμε, μπορεί να ρίξουμε ποταμί σε άμμο, όχι αυτή τη σπαστή από την πέτρα, την ποταμίσια, μιλάμε για συγκεκριμένη. Μπορούμε να βάλουμε κοπριά χωνεμένη, ψηλό χαλικάκι, αυτό όμως που είναι στη φύση, και ασβέστη χουμό. Πάμε σε άλλο έδαφος που είναι το ασπρόχωμα. Είναι τα εδάφη που έχουμε στην περιοχή. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Προέρχονται από διάβρωση ασβεστηλητικών πετρωμάτων, που είναι και τα περισσότερα εδώ σε εμάς γύρω-γύρω. Δηλαδή, γιατί όπου βλέπουμε πέτρα που μπορεί και γίνεται ασβέστης, σε Άτιστα, Κοζάνη, σε όλα αυτά τα μέρη, έχουμε αντίστοιχα εδάφη ασπροχώματα. Επειδή αυτά είναι εδάφη αλκαλικά, δυσκολεύει να φυτευτούν αρκετά φυτά και να αναπτυχθούν και πολλές φορές παρατηρούμε στα φύλλα μια κυτρινάδα. Αυτό είναι από τη δέσμευση του σιδήρου και μη δημιουργίες κλωροφύλλες. Για να διορθώσει οριστικά το θέμα, σιγά σιγά πρέπει να προσθέτει οργανική ουσία και βεβαίως αν είναι για βραχυπρόθεσμα και δημιουργούν τέτοιες κλωρώσεις, διορθώνεται όταν βάλουμε πολλές φορές οργανικό σίδηρο, υπάρχουν ειδικά φακελάκια έτοιμα για τα φυτά για να διορθώσουμε, το βλέπουμε πολύ σε παλιά αμπέλια κυρίως αυτό το θέμα. Επομένως και εδώ οργανική ουσία θα κάνει καλό και πάμε τώρα σε εδάφη τα οποία φεύγουμε από τα τρεις περιπτώσεις τις βασικές που έχουμε τα χώματα.
στα εδάφη τα οποία έχουν εξαντλήσει τα δαπτικά στοιχεία, γιατί καλλιεργείται συνεχώς με το ίδιο το φυτό και αρχίζουν ορισμένα πράγματα και τα φυτά να ζορίζονται. Πρέπει να επαναφέρουμε επομένως τη χημική σύσταση του εδάφους, γιατί η αλόγιστη αυτή καλλιέργεια βάζει συνέχεια την ίδια καλλιέργεια, τα καταστρέφει. Και για να δούμε ακριβώς τι λείπει, θα πρέπει καταρχάς πού και πού να γίνεται, πού και πού, σε διάρκεια κάποιων ετών, μια εδαφολογική ανάλυση. Πέρα από τη μία όταν ξεκινάμε. Οπότε θα πρέπει να πάμε για να προσθέσουμε όταν λείπει κάποιο συγκεκριμένο, είτε χημικό είτε οργανικό λείπασμα. Υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί μέθοδοι που δεν φτάνουμε στο να δώσουμε ούτε οργανικό λείπασμα, ούτε λείπασμα το οποίο θα είναι χημικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι αγρανάπαυση. Δηλαδή, πού και πού, αφού καλλιεργηθεί ένα χωράφι για 4-5 χρόνια, γίνεται μια προσωρινή διακοπή καλλιέργειας. Τι συμβαίνει με αυτό? Τα χόρτα τα οποία θα βγουν, τα αγριόχορτα που θα βγουν από εκεί μέσα, θα πέσουν μέσα, θα αρχίσει να αυτοδημιουργείται οργανική ουσία. Αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και για ένα χρόνο μόνο, αλλά πολλές φορές μπορεί να κρατήσει, εξαρτάται πόσο έχει εξαντληθεί το έδαφος, η αγρανάπαυση να κρατήσει μέχρι και 3 και 4 χρόνια. Έτσι, τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία έχουν μαζευτεί μέσα στα φυτά θα πάνε στη γη, θα σαπίσουν και επομένως η καλλιέργεια που θα έρθει μετά από ένα χρόνο, 2, 3 ή 4 ακόμα, θα βρει φαγητό για να φάει. Πολλές φορές για να ανακατωθεί και να προσθεθεί και λείπασμα από ζώα, μπορεί να μετακόβουν αυτά τα χόρτα, αλλά να βάζουν ζώα μέσα τα οποία βοσκάν. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει κόπρο στο ζώο από τη μια μεριά, απ' την άλλη είναι σαν ένα κλάδεμα στα φυλλαράκια. Ξέρετε ότι όταν κόβουμε τα φύλλα, εκεί που είναι ένα φύλλο μπορεί να βυθιστούν 2, 3, 4, επομένως έχουμε περισσότερο κλόη. Και είναι και αυτός ο τρόπος για να μπορούμε να βοηθάμε το χωράφι να συνέλθει. Ένας άλλος τρόπος, πάμε στην άλλη φωτογραφία, είναι η συγκαλλιέργεια. Πάμε σε μια καλύτερη φωτογραφία που έχουμε εδώ, εκεί φαίνεται καλύτερα. Χωρίζουμε τον κήπο, το χωράφι, σε κομμάτια. Και μπορεί να βάζουμε διάφορα φυτά με τέτοιο τρόπο, ώστε ό,τι ένα φυτό χρειάζεται, να το βρίσκει στον τόπο του. Εκεί πέρα όμως, για παράδειγμα, είχαμε ένα εξαντλημένο έδαφος. Εάν πάρουμε και βάλουμε λάχανο, το λάχανο έχει ανάγκη από ορισμένα θρεπτικά στοιχεία. Ξέρουμε το κομμάτι που βάλαμε τη μια χρονιά. Την επόμενη το λάχανο το βάζουμε κάπου αλλού. Βάζουμε ένα άλλο φυτό που έχει ανάγκη από άλλα πράγματα που το λάχανο δεν τα χρειάζεται και έτσι κρατάμε για αρκετό διάστημα γόνιμο το έδαφος. Θα πρέπει να επιλέγουμε φυτά ανάλογα με το ριζικό του σύστημα, γιατί είπαμε ότι έχουν διαφορετικές απαιτήσεις θρεπτικά στοιχεία και να εκμεταλλευόμαστε εντατικά το έδαφος με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο όμως χρειάζεται, επειδή εξαντλείται το έδαφος, χρειάζεται πού και πού οργανική ουσία, κοπριά για παράδειγμα, ή χλωρή λίπαση, είναι η ενσωμάτωση ορισμένων φυτών μέσα στο χώμα. Και έτσι μένει με τη συγκαλλιέργεια μένει αρκετά παραγωγικό το έδαφος. Απλώς πρέπει να αλλάζουμε τις θέσεις κάθε χρονιά. Μία άλλη μέθοδος είναι η αμυψπορά. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Η αμυψπορά είναι η εναλλαγή των καλλιεργιών. Σκοπός είναι ο εμπλουτισμός και εδώ το εδάφος με συστατικά που μπορούν κάποια φυτά να απορροφήσουν. Για παράδειγμα, όταν καλλιεργούμε φασόλια, το φασόλι έχει τη δυνατότητα σαν φυτό να απορροφήσει από την ατμόσφαιρα το άζωτο για τη δικιά του χρήση, αλλά επειδή το άζωτο που απορροφεί δημιουργούνται κάποια κόμπη κάτω στο ριζικό σύστημα, είναι αρκετό, δεν το καταναλώνει όλο και έτσι αλλάζοντας εναλλαγή καλλιεργιών, λέμε, αλλάζουμε καλλιέργεια την επόμενη χρονιά, ακόμα και στάρια να βάλουμε, θα το δούμε εκεί πέρα που φυσιολογικά έπαιρνε 200-250 κιλά, μπορεί να πάει στο 400. Αυτή ακριβώς είναι η εναλλαγή των καλλιεργιών και αυτή η εναλλαγή λέγεται μυσφορά, που σε συνδυασμό με την αγρανάπαυση μπορούν και βοηθούν το έδαφος να εμπλουτιστεί σιγά σιγά με θρεπτικά στοιχεία ή να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση αυτών που υπάρχουν. Είναι ένας κύκλος αυτή η μυσφορά. Νομίζω ότι έχουμε
και ένα συνδυασμό, να βγάλουμε την άλλη την εικονίσα. Βλέπετε στο πρώτο το α είναι πατάτες. Η επόμενη χρονιά εκεί μπορεί να ακολουθήσει στις πατάτες ένα σαρκόριζο ή ορισμένα φυτά λαχανικών, πράσινο λαχανικών. Την επόμενη να μπει μπιζέλι και την άλλη μπορεί να μπει για παράδειγμα σιτάρι ή οτιδήποτε άλλο, καπνός κτλ. Έτσι γίνεται με τις πατάτες όταν βάζουμε, επειδή το σκαλίζουμε, σιγά σιγά εξαφανίζονται και τα ζυζάνια. Δεν είναι μόνο που εμπλουτίζεται σιγά σιγά με θρεπτικά στοιχεία, γίνεται σωστή και αναλογική εκμετάλλευση, αλλά είναι ότι γλιτώνεις και από άλλα πράγματα, από αρρώστιες, γιατί η ίδια αρρώστια δεν προσβάλλει όλα τα φυτά. Ένα το προσβάλλει, το άλλο το αφήνει. Όταν θα βάζεις ένα μέρος που μπήκαν πατάτες και οι αρρώστιες που έχουν σχέση με το καπνό κτλ., που μετά από ορισμένο διάστημα μπορεί να εξαφανιστούν. Αυτό είναι παράδειγμα, μπορεί και να είναι και λάθος. Τα σιτρά χρειάζονται πολύ άζωτο και έτσι συνήθως όταν τα βάζουμε μετά κάνουν καλό. Αυτή δεν είναι καμιά τεχνική που είναι κάπως καινούρια. Οι Ρωμαίοι ακολουθούσαν και έβαζαν ψυχανθή. Έβλεπαν ότι μετά τα ψυχασμοί έβλεπαν καλύτερα αποτελέσματα και το απέδιδαν μάλιστα σε κοσμική ενέργεια. Ουσιαστικώς ήταν τα μικροβακτηρίδια που συζούσαν με τα ψυχανθή και βελτίωναν αυτή την κατάσταση και κρατούσαν το άζωτο. Υπάρχουν διάφορα συστήματα για την αύξηση αυτής της γονιμότητας και τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα από αυτά τα συστήματα. Στην Ελλάδα συνήθως το σύστημα που έχουμε είναι ένα χρόνο το ένα μετά το άλλο. Δεν κρατάνε δηλαδή με ένα πρόγραμμα σαν αυτό που βλέπετε μπροστά σας 4 ετών, αλλά πολύ και σε 2 χρόνια κάνουν μια αγρανάπαυση, ένα σιτάρι. Αυτά είναι για ξερά και φτωχά εδάφη. Σε πιο γόνιμα ή πιο δροσερά εδάφη μπορεί το καλαμπόκι να το ακολουθήσει σιτάρι. Υπάρχει ένα άλλο σύστημα με 3 χρόνια, είπαμε. Αυτό είναι 4, το αφήνουμε. Ο οποίο κάνει ένα κύκλο ουσιαστικός. Υπάρχει η αγρανάπαυση, τη δεύτερη χρονιά θα μπει σίκαλη ή οποιοδήποτε χειμερινό όψιμο, χειμερινό σπαρτό και μετά την άλλη χρονιά θα μπει σιτηρά. Και υπάρχει και αμυσφορά που έχει να κάνει με καλλιέργεια φυτών κτηνοτροφικών. Εκεί μπορεί να βάζουμε, για να εξασφαλιστεί η τροφή, βάζουμε εναλλαγή καλλιεργιών, έρχονται και τα ζώα από πάνω που βοσκάν, κάνουν αυτό το κλάδεμα που είπαμε και συγχρόνως αφήνουν κοπριά και έτσι βελτιώνεται ο λιμόνας, αλλά αλλάζουμε που και που αυτά τα ειδικά φυτά τα οποία ρίχνουμε για τα ζώα. Τώρα, σε περιπτώσεις που είναι φάρμες μεγάλες, καλλιεργούνται φυτά κτηνοτροφίας, τα οποία στη φάρμα είναι ορισμένα φυτά τα οποία έχουν κόστος μεταφοράς. Βάζουμε τέτοια φυτά και είναι απαραίτητα και σε άλλες περιπτώσεις. Μερικές φορές προσπαθούμε, επειδή υπάρχει διάβρωση του εδάφους, για να το προστατέψουμε, να βάζουμε κάποια πολιτή χόρτα που εμποδίζουν τη βροχή να παρασύρει τα φυτά και συνεχεία να βάζουμε 1 χρόνο ή 2 χρόνια αυτό που προστατεύει, την άλλη να βάζουμε μια καλλιέργεια. Γιατί όταν κάνει καλλιέργεια, καμιά φορά το νερό, επειδή υπάρχει το σκάλισμα κτλ., δεν καλύπτει απολύτως το έδαφος και μπορεί να παρασυρθεί προς τα κάτω. Θα λέγαμε σαν πλεονεκτήματα αυτής της αμυσφοράς, αποφεύγουν τα μειονεκτήματα της μονοκαλλιέργειας. Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, έχουμε συνεχώς να βάζουμε στο ίδιο χωράφι στάρι. Στο τέλος αυτό εξαντλείται και κάποια στοιχεία που λείπουν δεν μπορεί, αρχίζουν και πέφτουν οι αποδόσεις. Και πέρα από αυτό μπορούμε να έχουμε μια ποικιλία προϊόντων, γιατί και για προσωπική μας χρήση, όταν κάνουμε, ας πούμε, εκεί όλα τα λαχανικά που είπαμε ή την αμυσπορά, μπορούμε και έχουμε πολλά προϊόντα συγχρόνως. Παραδείγματα άλλα αμυσποράς είναι πρώτος χρόνος φασόλι, μπιζέλι, αγκούρι, πράσο, σέλινα, σπανάκι, ντομάτα, κρεμμύδι. Τη δεύτερη χρονιά μπορεί να βάλουμε λάχανο, κουνουπίδι, ρεπανάκι. Τον τρίτο, πατάτα, σέλινο, καρότο. Αυτό το λέμε κυρίως για μικρούς κήπους, επειδή στο ίδιο μέρος πολλές φορές δεν έχουν χώρο και καλλιεργούν ντομάτα στον ίδιο χώρο. Στο τέλος αρχίζει και πέφτει η απόδοση. Εκεί να κάνουν αυτό το σύστημα της αλλαγής της καλλιέργειας. Πάντως, εκείνο το οποίο είναι βασικός παράγοντας από τα φυτά για την αμυσπορά είναι αυτά τα όσπρια, τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα να μαζεύουν από την ατμόσφαιρα το άζωτο και συνεχεία να τα χρησιμοποιούν τα ίδια, αλλά να αφήνουν και αποθέματα μέσα για επόμενες καλλιέργειες.
τριφυλάκια κτλ. Τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Και άλλος τρόπος, πέρα από τη μεσοφορά, είναι η επίσπορη καλλιέργεια. Μερικές φορές έβαλε κάποιο σιτηρά. Με τα σιτηρά, μέσα στον Ιούνιο, έχει τελειώσει. Υπάρχουν καλλιέργειες, τις οποίες έχουν περιορισμένο, βιολογικό κύκλο περιορισμένων ημερών, και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε κάλλιστα, όταν μαζέψουμε το σιτάρι, να βάλουμε μια άλλη καλλιέργεια, η οποία όμως, καλαμπόκι για παράδειγμα. Υπάρχει καλαμπόκι που να θέλει 120 μέρες και υπάρχει καλαμπόκι που να θέλει 75 μέρες ή και 60. Βάζεις ή φασόλια. Τα βάζεις αμέσως μετά από αυτή την καλλιέργεια και έτσι κάνεις την καλύτερη καλλιέργεια. Συγχρόνως, αν βάζεις φασόλια για παράδειγμα, κάνεις και εμπλουτισμό. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή, χωρίς να προσθέσουμε εμείς χημικά στοιχεία, με τον τρόπο καλλιέργειας, αυτός ήταν μια και αυτοί οι τρόποι που σας είπα μέχρι τώρα, ήταν τρόποι που χρησιμοποιούσαν μια ζωή οι γεωργοί. Δεν είχαν παλιά τα λοιπάσματα, πέρα από την κοπριά που είχαν βέβαια, κάναν κάτι τέτοιους μεθόδους. Και τώρα, μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε κτλ., δίναν επιδοτήσεις να καλλιεργούν, πληρώναν το στάρι. Κάποια στιγμή, πριν από, αλλάξαν την γεωργική πολιτική πριν από καμιά 7-8 χρόνια, και άρχισαν να λένε ότι μπορείς να επιδοτηθείς άμα κάνεις αμυσπορά, άμα κάνεις αγρανάπαυση κτλ. Αλλά κάπου, παρόλο που είχε βγει αυτός ο κανονισμός, δεν τον εφήρμοσε κανένας, εγκαταλείφθηκε και το δέχτηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε και μεγάλη σκασίλα για τους Έλληνες. Στόχος ήταν οι γεωργοί να συμμαζευτούν και να λιγοστέψουν και κάπου εκεί πέρα το πέτυχαν, γι' αυτό και πια δεν υπάρχει επάρκεια τροφίμων για τον ελληνικό πληθυσμό. Για να πάμε τώρα και σε άλλο ένα εμπλουτισμό. Πλέον ξεφεύγουμε από τις τεχνικές της καλλιέργειας και πάμε τον εμπλουτισμό με ζωική λίπαση. Πρέπει να πάρουμε την κουπριά από διάφορα ζώα, θα δούμε τι δύναμη έχει το καθένα. Πρέπει να είναι χωνεμένη, αλλά μπορεί να πέσει και αχώνευτη με ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πούμε σε ποιες περιπτώσεις. Και κανονικά η κοπριά δεν πρέπει να είναι συνεχώς εκτεθειμένη όταν βγει από μέσα στο στάβλο στον ήλιο, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να μην τη χτυπάει ο ήλιος και επίσης να μην ξεπλένεται από τη βροχή. Και ο τρόπος δεν είναι άλλος, θα το πούμε λίγο αργότερα, να μπαίνουν μέσα σε σκάβουν λάκκους, τα βάζουν εκεί, ρίχνουν χώμα, μετά κοπριά, μετά χώμα και όταν χρειαστεί το παίρνουν αυτό το πράγμα το υλικό και το χρησιμοποιούν για τα χωράφια. Φυσικά λοιπάσματα λοιπόν είναι η κοπριά. Και κυρίως αυτών των ζώων τα οποία βρίσκονται στα σπίτια, πουλερικά, πρόβατα, γελάδες, άλογα και επίσης τα σάπια φύλλα τα οποία με την τεχνική της κομποστιμοποίησης μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν μεγάλα αποθέματα από κάποιες κοπριές πουλιών σε ορισμένα νησιά. Και το μεγαλύτερο απόθεμα που υπάρχει είναι κάποια νησιά που είναι στην νότιο Αργεντινή. Εκεί υπάρχουν αυτά τα πουλιά, τα έχουμε δει πολλές φορές σε ντοκιμαντέρ, τα οποία κατά εκατομμύρια μαζεύονται σε κάποια νησιά. Κουτσουλούν εκεί πέρα τα πουλάκια. Αυτό όμως όταν έγινε με εκατοντάδες χρόνια, να μην πούμε χιλιάδες, μάζεψε ένα τεράστιο απόθεμα. Έχει σαπίσει, έγινε ένα υλικό και κυκλοφορεί μέσα στην αγορά σαν βιολογικό λίπασμα. Αυτό όμως είναι για εκείνους. Εμείς και έχει κοστολόγιο τώρα να έρθει από εκεί εδώ, δεν συμφέρει για μεγάλες καλλιέργειες. Έχουμε τις κουπριές αυτές από τα ζώα. Επίσης μπορεί να προσθέσει κάποιος όταν λείπουν κάποια στοιχεία ορισμένα ανόργανα φυσικά λιπάσματα. Ο ασβεστόλιθος, παράδειγμα, για εδάφη τα οποία λείπει το ασβέστιο, μπορεί να μπει εκεί μέσα. Το χλωριούχο κάλι ή διάφορα φωσφορικά ορυκτά ή και το θιάφι, αν θέλετε. Υπάρχει ορυκτό θιάφι το οποίο βγαίνει μέσα στο βουνά, όχι αυτό το χημικό που είναι στα δηληστήρια και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Την λίπαση αυτή μπορεί να την ξεχωρίσουμε και την οργανική λίπαση σε ξηρή λίπαση που πετάμε στο χωράφι απλώς το λίπασμα χωρίς να χρησιμοποιούμε νερό ή άλλα πράγματα. Πάντως η κοπριά θέλει προσοχή να είναι χωνεμένη γιατί αν είναι φρέσκια μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές ζημιές σε φυτά. Έχει πολύ δυνατή, είναι πάρα πολύ δυνατή η κοπριά και βεβαίως αλλάζει από ζώο σε ζώο, γιατί άλλα συστατικά περιέχει των προβάτων που βλέπουμε εδώ, άλλο της κότας και επίσης άλλη δύναμη έχει όταν είναι χωνεμένη και άλλη δύναμη όταν είναι, δεν έχει χωνέψει. Η πιο φτωχή, όσο και αν φαίνεται παράξενο, γιατί ο κόσμος λέει
ότι η πιο δυνατή κουπριά είναι της κότας, δεν είναι αλήθεια ότι είναι αυτή και εκείνο για ποιο λόγο. Γιατί ναι, περιέχει μεγάλες ποσότητες αζότου, φωσφόρου και καλλίου, τα βασικά στοιχεία, αλλά σε περιεχόμενο ίχνος στοιχείου που μας χρειάζονται δεν έχει πολλά και έτσι μπορεί να δίνει βλάστηση ανάπτυξη των φυτών, αλλά μακροχρόνια αν χρησιμοποιήσει τέτοια κουπριά μπορεί να αρχίσει να έχει προβλήματα από έλλειψη μικροστοιχείων. Πάντως δεν πρέπει να είναι εκτιθειμένη, πρέπει ο κτηνοτρόφος όταν βγάζει την κουπριά δεν πρέπει να τη ρίχνει αμέσως κατευθείαν στο χωράφι, ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση να το ρίξει, πρέπει να ρίξει ένα ψηλό χώμα χώματος από πάνω, να μην χτυπά απευθείας ο ήλιος. Υπάρχουν απόψεις δηλαδή. Υπάρχουν κάποιοι όμως που λένε ότι δεν είναι μόνο, δεν είναι καλύτεροι οι χωνεμένοι, υπάρχει περίπτωση να είναι καλύτεροι αυτοί που δεν είναι χωνεμένοι. Γιατί όσο περνάει ο καιρός χάνονται ορισμένα στοιχεία, ένα ποσοστό της οργανικής ουσίας μπορεί να χαθεί από την εξάτμιση κτλ. Αυτή η μυρωδιά που αισθανόμαστε από τη φέρεση κουπριά είναι αμμονία, είναι άζωτο, το οποίο σιγά σιγά φεύγει στον αέρα και χάνεται. Αυτή η απώλεια μπορεί να την πετύχεις με άλλο τρόπο. Φυσικά ο καθένας πρέπει κάτω να το δει στην πράξη και αναλόγως να πράξει. Πόσο χρειάζεται για κάθε στρέμμα? Συνήθως χρειάζονται 2-4 τόνους κοπριά χωνεμένη. Και αυτό δεν επειδή έχει μια διάρκεια να αποδίδει θρεπτικά στοιχεία, αυτό δεν πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, αλλά πρέπει να γίνεται κάθε 3-4 χρόνια και μετά ξανά, όταν έχει κάποιος τη δυνατότητα να έχει κοπριά, να ρίχνει στα χωράφια του. Το βάθος το οποίο θα πάει αυτή η ενσωμάτωση που θέλουμε, πρέπει να είναι γύρω στα 15-20 εκατοστά στις αμμούδες, στα χωράφια που ξεκινώντας είχαμε πει για πρώτη φορά και στα κοκκινοχώματα, επειδή είναι βαριά και δεν περνάει εύκολα, θα πρέπει να μπει λίγο πιο επιφανειακά. Είναι το αρχαιότερο λίπασμα που υπάρχει, περιέχει κατά μέσο όρο 4 άζωτο, 2 φωσφόρο και 2 κάλι, ποσοστό επί της χιλίας, και περιέχει άλλες χρήσιμες ουσίες. Τέτοια θρεπτικά στοιχεία υπάρχουν και στα ούρα των ζώων. Και μάλιστα αυτά χάνονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι χάνονται της κουπριάς. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία, ποια μέθοδο θα εφαρμόσουμε, γιατί όταν τα αφήνεις αυτά θα τραβήξουν κάτω μαζί στην κουπροσωρό και θα χαθούν, ενώ άμα γίνει απευθείας χρήση θα μπορέσει να τα πάρει εύκολα το έδαφος. Επομένως, ένα σύστημα και σωστό είναι να υπάρχουν ειδικοί λάκοι και να ρίχνεις μια ποσότητα, να ρίχνεις χώμα, ξαναρίχνεις χώμα και όλη αυτή η ζύμωση θα γίνει, χωρίς συγχρόνως να έχουμε κινδύνους όταν ρίχνεις το χώμα και το σκεπάζεις από κουνούπια, από άλλα πράγματα, τσιμπούρια και τέτοια πράγματα που προσβάλλουν το ζώο. Η καλά χωνεμένη κουπριά δεν βλάπτει και τους σπόρους, εν αντιθέσει με αυτήν την οποία είναι φρέσκια, μπορεί να κάνει ζημιά. Να πάμε στο διάλειμμα, μάλλον όχι, είναι πολύ λίγο έχω μόνο να σας πω, ότι μια γελάδα παράγει κατά μέσο όρο 10 τόνους κουπριάς, ένα άλογο 6 τόνους, τα γαϊδουράκια 2-400, το πρόβατο 400 και όταν τα ζώα μένουν μέσα στο στάβλο παίρνουμε τη μισή κουπριά, η άλλη μισή πηγαίνει στα χωράφια όταν βγαίνουν έξω να βουσκήσουν ή στα λιβάδια που βοηθάει στο να γίνεται ανάπτυξη και αυτών των αγρίων φυτών. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και θα έρθουμε να πούμε και ορισμένα άλλα πράγματα τι περιέχουν σαν χημικά στοιχεία οι κουπριές και θα δούμε τι άλλο θα πούμε. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε.